Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από εμένα. Συμφωνώ ότι είναι το θέμα της σημερινής εκδήλωσης ιδιαίτερα εύστοχο, διότι είναι το ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας, το ζήτημα που απασχολεί όλους μας. Ήταν και το πρόβλημα που σας ένωσε εσάς, γιατί όταν βρεθήκατε ξανά στο φάσμα της ανεργίας, όπως δεκάδες χιλιάδες άλλοι μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος ΟΑΕΔ, ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να φτιάξετε το συγκεκριμένο σύλλογο και καλά κάνατε, διότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα συλλογικά και οργανωμένα. Και θέλω να πω εξ αρχής ότι εκ μέρους της ΚΝΕ και του ΚΚΕ στηρίζουμε τα αιτήματα του συλλόγου σας για επαναπρόσληψη, όλα τα αιτήματα τα οποία έχετε θέσει στον Υπουργό Εργασίας και δεν σας έχει απαντήσει. Και έχουμε κάνει και σχετική ερώτηση στο Κοινοβούλιο μέσω της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ. Εμείς θέλουμε να προσθέσουμε ορισμένα ερωτήματα, τα οποία νομίζουμε ότι πρέπει να απασχολήσουν σήμερα την συζήτηση, για να δώσουμε και απάντηση, γιατί όλοι έχουμε χορτάσει από ευχολόγια και ειδικά από εκπροσώπους κομμάτων που είναι ή ήταν στην κυβέρνηση και τα θεωρούμε και πολύ υποκριτικά να ακούγονται από αυτά τα χείλη. Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε, είναι αντικειμενικό τον 21ο αιώνα να έχουμε στρατιές ανέργων, να καταγράφεται 37% ανεργία με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι μονόδρομος οι νέοι επιστήμονες να υποαξιοποιούνται σε κλάδους εντελώς διαφορετικούς από το επιστημονικό τους αντικείμενο? Είναι αυταπάτη να πιστεύει κάποιος ότι σήμερα από το υπάρχον εργατικό και επιστημονικό δυναμικό παράγεται ικανός πλούτος για να οδηγήσει σε αύξηση μισθών, σε σταθερή δουλειά, σε καλύτερες σχέσεις εργασίας? Είναι λογικό το επιχείρημα που ακούμε ότι στην Ελλάδα παράγουμε περισσότερους επιστήμονες από όσους μπορούμε να απορροφήσουμε μέσα στον 21ο αιώνα? Και μπορεί τέλος ένας νέος σήμερα να προσδοκά ότι θα βρει τη λύση των προβλημάτων του μέσω κυλιόμενων επιδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της χώρας μας, δηλαδή να ψάχνει ο καθένας από πεντάμινο σε πεντάμινο, από οκτάμινο σε οκτάμινο και να είναι όμηρος της κάθε κυβέρνησης όπως έγινε στην περίπτωσή σας και με τέτοιον τρόπο να εγκλωβίζονται στην ομηρία χιλιάδες εργαζόμενοι στην ηλικία μας και να μην τους προσφέρεται μόνιμη και σταθερή δουλειά και να θεωρούνται επέτες και ζητιάνοι όσοι παλεύουν για μόνιμη και σταθερή δουλειά? Δεν είναι ουτοπία για εμάς να παλεύεις για κάτι τέτοιο? Και για να ξεκινήσω και από το τελευταίο ερώτημα, θεωρώ ότι η λύση δεν μπορεί να δοθεί από αυτούς που είναι κομμάτι του προβλήματος. Διότι το brain drain, η κατάσταση του χώρου δουλειά, έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, της τελευταίας δεκαετίας. Και δεν μπορείς να θες και να καταπολεμήσεις το brain drain και να είσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για κινητικότητα εργατικού δυναμικού και το θεωρεί όρο για την ανταγωνιστικότητα και θεωρεί ότι είναι και πολύ πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλες χώρες. Εμείς λέμε ότι κέρδος και ανεργία πάνε μαζί. Και η ανάπτυξη σε αυτό το σύστημα προϋποθέτει χαμηλούς μισθούς, τσακισμένα δικαιώματα. Τα μέτρα που πάρθηκαν μέσα στην κρίση και στα μνημόνια ήταν προϋπόθεση για την ανάπτυξη, να μην το ξεχνάμε. Και εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή ανάπτυξη υπέρ των εργαζομένων, με άλλη οργάνωση της οικονομίας και άλλη εξουσία να κάνουν κουμάντο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Σήμερα, όσοι βγαίνουν στην αγορά εργασίας, ξέρουν και όσοι είμαστε στην αγορά εργασίας και όσοι έχουμε βγει, ξέρουν ότι αντιμετωπίζουν μια πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα που δεν παίρνει από ωραιοποιήσεις και που διαμόρφωσαν από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και είναι αμήλικτη. 700.000 είναι σε μερική απασχόληση, το 60% δουλεύει με μέσο μισθό 400 ευρώ, 60% των πτυχιούχων ΑΕΗ που εργάζεται λαμβάνει από 400 έως 800 ευρώ σύμφωνα με την Ελστάτ και μάλιστα το 16% από τους πτυχιούχους παίρνει λιγότερα των 400 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όλοι και η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει και έχει επιταχύνει η πανδημία την έχει χειροτερεύσει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το σχέδιο Πυσαρίδη ετοιμάζεται, όσοι το έχουν ακούσει, να μετατρέψει σε νομοσχέδια πράγματα τα οποία θα κάνουν ακόμα χειρότερη την ήδη βάναυση πραγματικότητα για τη γενιά μας. Και πιστεύουμε ότι για τους νέους αποφύτους υπάρχει πραγματική ρεαλιστική διέξοδος και φαίνεται από τις δυνατότητες της εποχής μας. Και αυτή περνά μέσα από τη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση. Σωστά αντιληφθήκατε ότι δεν μπορεί κανείς μόνος του να την αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα. Όντως πρέπει να υπάρξει ενότητα, αλλά ενότητα των εργαζομένων στη βάση των κοινών συμφερόντων τους και γι' αυτό πρέπει να δυναμώσει τώρα η κοινή πάλι των εργαζομένων και μέσα από τα σωματεία τους, τα συνδικάτα που μπορούν να δώσουν λύση. Η σημερινή κυβέρνηση θεωρούμε ότι πρέπει να πάρει αποφασιστικά μέτρα στήριξη των εργαζόμενων, γιατί πρώτα απ' όλα το ζήτημα είναι τι κατάσταση αντιμετωπίζουν οι νέοι που βρίσκονται στην Ελλάδα και τι έδαφος διαμορφώνεται στην Ελλάδα και για αυτούς που είναι στο εξωτερικό. Και εμείς έχουμε συγκεκριμένες διεκδικήσεις και αιτήματα που θέτουν και τα εργατικά σωματεία και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι μπροστά στη διεκδίκηση και στον αγώνα τους. Και τα λέω συγκεκριμένα και σύντομα. Προσλήψεις για μόνιμη και σταθερή δουλειά σε μια σειρά κλάδους και υπηρεσίες που αποδεδειγμένα υπάρχουν τεράστια κενά.
Δεν μπορεί να λέμε ότι στα νοσοκομεία δεν μπορεί να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεν μπορεί να λέμε ότι σε μια σειρά υπηρεσίες, στα σχολεία κτλ. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεύτερον, το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση για δουλειά. Όχι στις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων, όχι να χρειάζεσαι προϋπηρεσία 12-24, δεν ξέρω κι εγώ πόσων χρόνων, για να πιάσεις μια δουλειά της προκοπής, ενώ έχουμε κοπιάσει σε πτυχία και μεταπτυχιακά. Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε επιδοτούμενα προγράμματα και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες όπως ήσασταν εσείς. Να καταργηθεί ο νόμος που ρυθμίζει ότι με υπουργική απόφαση θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός και να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ. Αυτά είναι πράγματα που είναι εφικτά και ρεαλιστικά. Να πληρώνουν κανονικά και στην ώρα τους οι εργοδότες τις υπερορίες και τις ασφαλιστικές εισφορές. Να απαρθούν μέτρα προστασίας των ανέργων και το επίδομα ανεργίας να πάει στο 80% του κατώτατου μισθού. Και τέλος, να αυξηθεί το ατομικό αφορολόγητο, αφού σήμερα φορολογούνται ακόμη και όσοι έχουν ως μοναδικό εισόδημα μισθό μέχρι 650 ευρώ. Και είναι προβληματικό ότι αυτά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις ούτε καν έχει δεχτεί να συναντήσει ο Υπουργός Εργασίας τους εργαζόμενους στο γραφείο του. Φαίνεται πρέπει να πάμε ίσως στα ΟΝΕΘ τόξια να το συναντήσουμε ή στον κύριο Αυτιά. Είναι βαθιά γελασμένη, τέλος να πω και να κλείσω για να μην εκτρώω όλο το χρόνο σας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι βαθιά γελασμένος όποιος πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι θα δεχτούμε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα και θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Και όποιος πιστεύει ότι με ένταση της καταστολής θα μας φημώσει. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η γενιά μας μπορεί να ζήσει καλύτερα. Ότι η χώρα μας έχει όλες τις δυνατότητες, το απαραίτητο εξειδικευμένο εργατικό, επιστημονικό, δυναμικό για να στηριχτεί στα πόδια της με διαφορετική οργάνωση μιας κοινωνικοποιημένης οικονομίας και εκεί θα μπορούν να αξιοποιηθούν και να ξεδιπλωθούν πλήρως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που σήμερα μένουν στην αφάνεια, οδηγούνται στην ανεργία και στη μετανάστευση. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με συλλογικό και οργανωμένο αγώνα να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Καταρχάς, να θέσω ένα ζήτημα σε αυτό που είπε και ο Γιώργος. Γιατί πάντοτε το ζήτημα το οποίο τίθεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι αν για όλα αυτά τα μέτρα που όλοι μπορεί πολλές φορές και τα σωματεία και οι σύλλογοι και τα αιτήματα τα οποία έχουμε, αν είναι υλοποιήσιμα, αν υπάρχουν λεφτά για να πραγματοποιηθούν. Και εμείς λέμε ότι σήμερα υπάρχει πλούτος ικανός να πραγματοποιήσει αυτά τα αιτήματα. Να πραγματοποιήσει δηλαδή, για παράδειγμα, τη μονιμοποίηση εργαζομένων. Το θέμα είναι που προσανατολίζει το καθένας για να δώσει τα χρήματα. Και σε αυτό έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Σήμερα έχει διαρρεύσει στον τύπο εδώ και 2-3 μέρες ότι η κυβέρνηση προτίθεται να δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας. Δεν θα μπω στη συζήτηση τώρα για το θέμα του πανεπιστημίου, του ασύλου κτλ., διότι αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά μιλώντας ειλικρινά μεταξύ μας, πιστεύουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα κάποιου σε αυτές τις συνθήκες που μαστίζεται από την ανεργία η νεολαία, που δεν υπάρχει γιατρός και νοσηλευτής στα νοσοκομεία για τις μονάδες συντατικής θεραπείας κτλ., θα έπρεπε να είναι η δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας για πανεπιστήμια τα οποία μάλιστα είναι κλειστά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πολύ εξόφθαλμο παράδειγμα για το προς τα πού πηγαίνουν και προσανατολίζονται τα χρήματα από τη μεριά των κυβερνήσεων. Και δεν είναι μόνο αυτά φυσικά, είναι τα δεκάδες εκατομμύρια τα οποία δίνονται κάθε χρόνο σε διάφορες εταιρείες. Για παράδειγμα, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες πήραν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση για την απώλεια εσόδων από τα διόδια, λόγω της πανδημίας. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, πόσα πήραν. Πώς θα μπορέσουν να ανακαλύψουν αυτές τις ανάγκες κτλ. Άρα λοιπόν για εμάς το ζήτημα είναι ότι υπάρχει πλούτος ο οποίος αυτή τη στιγμή δίνεται αλλού, σε άλλη κατεύθυνση και αυτό πρέπει να αντιπαλέψουμε σαν βασικό ζήτημα. Και το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, είδα μια ερώτηση στο YouTube και για τους αυτοαπασχολούμενους, που λέει κάποιος φίλος για τις θέσεις του ΚΚΕ, για τους αυτοαπασχολούμενους. Το ΚΚΕ έχει μια σειρά θέσεις για τους νέους αυτοαπασχολούμενους, για τη στήριξή τους, όπως είναι η επανένταξή τους στο αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, όπως είναι να απαλλαγούν πλήρως από ασφαλιστικές εισφορές ατομικής ασφάλισης για τα πρώτα χρόνια έναρξης της επιχείρησής τους ή τώρα στις έκτακτες συνθήκες που υπάρχουν αυτά τα έκτακτα μέτρα, όπως είναι να διαγραφούν μέρη των χρεών τους κτλ. Τα οποία ακριβώς η κυβέρνηση αντιπαρατίθεται ότι δεν είναι υλοποιήσιμα διότι δεν υπάρχουν χρήματα για να ικανοποιηθούν. Άρα λοιπόν για εμάς το ζήτημα είναι να διεκδικήσουμε αυτά ακριβώς τα αιτήματα τα οποία μπορούν να δώσουν λύση και διέξοδο σήμερα στους εργαζόμενους. Και να θέσω ένα τελευταίο ζήτημα σε αυτό το πρώτο κύκλο, ότι το ζήτημα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, το ζήτημα των, των σταθερών σχέσεων εργασίας, το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού και συνολικά των μισθολογικών απολαβών των εργαζομένων, είναι λύση και απάντηση στα προβλήματα της ανεργίας. Αλλά δεν μπορεί να δοθεί λύση και απάντηση στα προβλήματα της ανεργίας μέσα από τέτοιου είδους επιδοτούμενα προγράμματα, τα οποία είναι και για λίγο χρονικό διάστημα
και με μισθούς και σχέσεις εργασίας οι οποίες είναι εξευτελιστικές. Όπως επίσης δεν είναι λύση το να μιλάμε γενικά για καινοτομία και γνώση και αξιοποίησή της, διότι όταν η καινοτομία και η γνώση αξιοποιείται στα χέρια αυτού του συστήματος, τέλος πάντων, δεν δίνει τη λύση έτσι όπως θα έπρεπε για τους εργαζόμενους. Να πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Η Pfizer εδώ στη Θεσσαλονίκη φτιάχνει κέντρο καινοτομίας. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν ακούσει, με 400 έως 500 θέσεις σε πρώτη φάση και θα προσλάβει καινούριους εργαζόμενους. Η πλειοψηφία των εργαζομένων που προσλαμβάνει αυτή τη στιγμή είναι με μισθό 565 ευρώ. Δηλαδή αξιοποιεί μισθούς πολύ χαμηλούς και κατώτατους μισθούς και αξιοποιεί το γεγονός ότι μπορεί να έχει αναλώσιμους εργαζόμενους χωρίς να χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση κτλ. Διότι τους εκπαιδεύει η ίδια. Άρα η καινοτομία και η γνώση στα χέρια των εργαζομένων είναι όπλο, όσο είναι όμως στα χέρια αυτών που κάνουν σήμερα κουμάντο, αξιοποιείται εναντίον μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο από τη μεριά μου. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εννοείται ότι αυτές οι συζητήσεις έχουν περισσότερο φιλολογικό χαρακτήρα, διότι εμείς δυστυχώς δεν είμαστε. Άλλοι έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Εμείς όμως μπορούμε μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε και τις σκέψεις που ανταλλάσσουμε να καταλήξουμε στο τι πρέπει να διεκδικηθεί, στο ποια είναι τα αιτήματα. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι νέοι σήμερα είναι να αγωνιστούν, να παλέψουν, να φωνάξουν για αυτά τα οποία ζητάμε και για να βελτιωθεί η ζωή μας. Δεν πρόκειται να γίνει με διαφορετικό τρόπο, δεν πρόκειται να μας το χαρίσει κανένας. Εγώ τρία σχόλια θέλω να κάνω μόνο και να είμαι σύντομος. Πρώτον, είναι ενοχλητικό στα δικά μου τα αυτιά τουλάχιστον η λέξη συνεχώς απασχόληση. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς θέλει απλά να απασχολείται με κάτι. Αν θέλουμε απλά να απασχολούμαστε με κάτι, παίζουμε και κάτι στον υπολογιστή μας, βγαίνουμε έξω. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς ζητάει απλά να απασχοληθεί. Όλοι ζητάμε εργασία. Και άρα το θέμα είναι πώς θα στηριχτεί η εργασία, πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και το πώς θα αξιοποιηθούν όλοι αυτοί οι νέοι επιστήμονες και η νέα γενιά σε θέσεις εργασίας που μπορούν να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Γιατί πρέπει ένας νέος σήμερα που τελειώνει το πανεπιστήμιο να υποβληθεί σε μια διαδικασία δεκάδων εξετάσεων και πιστοποιήσεων για να αποδείξει αυτό το οποίο που έχει σπουδάσει ότι όντως κατέχει αυτή τη γνώση και μέσω του ΑΣΕΠ κτλ. Δηλαδή, δεν μπορούν αυτοί οι νέοι πτυχιούχοι σήμερα να αξιοποιηθούν μέσα από ένα κεντρικό σχέδιο για να καλύψουν τεράστιες ανάγκες που είναι και στην υγεία, είναι και στην παιδεία, αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε την απολιγνητοποίηση, η οποία διεξάγεται τέλος πάντων εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε το κλείσιμο μιας μεγάλης επιχείρησης στην Εύβοια, της ΛΑΡΚΟ, η οποία είναι με υψηλά ειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό και η οποία κάλυπτε μεγάλες ανάγκες της χώρας μας. Άρα λοιπόν είναι ένα ερώτημα για ποιο λόγο έχουν δημιουργηθεί τέτοιες στρατιές ανέργων και στρατιές πτυχιούχων οι οποίες δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Δεύτερον, η ανάπτυξη η οποία λέει η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια ισοδυναμεί με κίνητρα συγκεκριμένα και ο πτωχευτικός κώδικας που τέθηκε πολλές φορές επανειλημμένα ήταν προϋπόθεση για την ανάπτυξη και για τις επενδύσεις. Και ήταν προϋπόθεση και για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις των τραπεζών. Ο πτωχευτικός κώδικας σήμανε αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία, όπως λένε, αλλά αναβάθμιση στις τσέπες των εργαζομένων και ιδίως σε αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από τα χρέη, δεν σήμαινε, διότι σημαίνει ότι θα τους πάρουν το σπίτι, για παράδειγμα. Και ήταν μια σειρά δεσμίδα μέτρων η οποία χρειάζεται για να γίνουν επενδύσεις και ανάπτυξη. Και ανάπτυξη σημαίνει για αυτούς, δυστυχώς, τσακισμένοι μισθοί, ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτή είναι η δικιά τους προϋπόθεση για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Θέλουν να δημιουργηθούν πιο φθηνές θέσεις εργασίας για να κάνουν μια επένδυση. Ή το να πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας την επένδυση, δηλαδή για κάθε 100 ευρώ, ας πούμε, να δίνει 150 το κράτος μέσω φοροαπαλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 150 ευρώ τα πάρουν πάλι οι εργαζόμενοι στην πλάτη τους. Και δεν μπορούν πάλι οι εργαζόμενοι να πληρώνουν τις θέσεις εργασίας που δημιουργούν. Τρίτον, μέσα στην πανδημία η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, όποιος λέει ότι μέσα στην πανδημία η κατάσταση πάει καλά και τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά κτλ. Είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι προσβλητικό προς τους 100 νεκρούς την ημέρα, προς τους 3.500 σχεδόν νεκρούς που έχουμε σήμερα και είναι προσβλητικό προς όλους αυτούς τους εργαζόμενους που ξεροσταλιάζουν στα σπίτια τους, που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που δουλεύουν από τηλεργασία και έχει εντατικοποιηθεί η εργασία σε μέγιστο βαθμό, που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει και είναι πολύ αρνητικό ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις αξιοποίησε η κυβέρνηση προκειμένου να περάσει μέτρα τα οποία θα ισχύουν για χρόνια και δεκαετίες. Το πρόγραμμα ΣΟΥΡ σήμανε μέσα σε μία νύχτα μείωση μισθών. Αυτό δυστυχώς σήμανε. Μειώθηκε, οι μισθοί μειώθηκαν από 20 έως 50% και το κράτος ανέλαβε να καλύψει μόνο το 60% αυτών των απολειών.
Μέσα σε μία νύχτα δηλαδή μειώθηκαν οι μισθοί χιλιάδων εργαζόμενων και θέλουν αυτό να το κάνουν μονιμότητα για τους εργαζόμενους. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο που δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να απασχολεί τον εργαζόμενο μέχρι και 10 ώρες και τις υπερορίες αυτές να μην τις πληρώνει, αλλά να τις δίνει κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο σε άδεια. Δεν μπορεί αυτό για έναν εργαζόμενο να είναι ζωή. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλεύει υπερορίες για να πάρει κάποια στιγμή μία άδεια. Οι εργαζόμενοι πολλές φορές που επιλέγουν να δουλέψουν σε δουλειές με υπερορίες δουλεύουν ακριβώς για να πάρουν ένα έξτρα μεροκάματο. Άρα, για να τελειώσω, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση που βιώνουμε δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα αιτήματα και διεκδικήσεις που θα μπορούσαν σήμερα να δώσουν λύση στο ζήτημα που απασχολεί όλους μας. Χρειάζεται οργάνωση και αγώνας προκειμένου αυτά να γίνουν πράξη. Και χρειάζεται και να αντιπαρατεθούμε με αυτή την πολιτική η οποία γεννά ανεργία. Και το brain gain, για να τελειώσουμε αυτό, το brain gain δεν είναι απλά να κερδίσουμε αυτούς που είναι έξω, αλλά να κερδίσουμε καταρχάς αυτούς που είναι μέσα. Είναι όλοι αυτοί δηλαδή που είμαστε όλοι εμείς, που δεν θέλουμε να ζήσουμε μια τέτοια ζωή. Και πρέπει να κερδίσουμε τις ζωές μας για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας για τους εαυτούς μας και να εργαστούμε στο επιστημονικό αντικείμενο που εμείς επιλέξαμε να σπουδάσουμε και που κοπιάσαμε για να κατακτήσουμε τη γνώση αυτού του επιστημονικού αντικειμένου. Και σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν και οι δυνατότητες και οι ανάγκες για να εργαστούμε σε θέσεις εργασίας οι οποίες θα αντιστοιχούν στη γνώση την οποία εμείς έχουμε αποκτήσει.